Καλημέρα σας, Στέλλα Αρκαδίας ΑΕ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να σας ανακοινώσω τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν κατά τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Για την παραμονή των Χριστουγέννων τη Δευτέρα 24 Δεκάτου 2018, όλα τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ θα εκτελεστούν κανονικά, εκτός του δρομολογίου από το Λεωνίδιο για την Αθήνα 16 και 30, που θα εκτελεστεί μέσω της Αθήνας, δηλαδή οι επιβάτες θα μπορούν να αναχωρήσουν στις 7 η ώρα το απόγευμα από την Τρίπολη. Την ημέρα τώρα των Χριστουγέννων, για την Αθήνα από την Τρίπολη, τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν είναι στις 9.30, στις 2 παρατέταρτο, στις 5.30 και στις 9.30 το βράδυ. Από την Αθήνα θα αναχωρήσουν δρομολόγια στις 8 η ώρα το πρωί, που θα έχει τελικό προορισμό τη Μεγαλόπολη, στις 12.30 που επίσης έχει τελικό προορισμό τη Μεγαλόπολη, στις 5 η ώρα το απόγευμα και στις 8 και 4 το βράδυ που θα έχει τελικό προορισμό την Τρίπολη. Επίσης την ίδια ημέρα θα υπάρξει το δρομολόγιο από Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Αθήνα στις 1 παρατέταρτο και στις 4.30 και για τις υπόλοιπες διαδρομές από Άστρους, από Λεωνίδιο δεν θα υπάρξουν άλλα δρομολόγια. Τώρα, την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων, που είναι η επίσημη αργία, θα εκτελεστούν όλα τα δρομολόγια κανονικά, δρομολόγια δηλαδή Κυριακής ή αργίας, εκτός των δρομολογίων Τρίπολη-Γεωργίτσι-Τρίπολη, Τρίπολη-Πάτρα-Τρίπολη και Τρίπολη-Άγιο Πέτρο-Μαλεβή. Τα δρομολόγια επίσης για Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Τρίπολη δεν θα εκτελεστούν την ημέρα των Χριστουγέννων, 25 του μηνός, και την Πρωτοχρονιά. Τώρα για την ημέρα, την παραμονή μάλλον της Πρωτοχρονιάς, επίσης θα υπάρξουν όλα τα δρομολόγια του νομού κανονικά, εκτός το δρομολόγιο που είναι για Αθήνα από εδώ στις 9.30 το βράδυ και από την Αθήνα στις 10 το βράδυ. Είναι τα δύο που δεν θα γίνουν. Καθώς επίσης το δρομολόγιο από Λεωνίδιο για Αθήνα θα εκτελεστεί μέσω Τρίπολης, κανονικά την ίδια ώρα, με αναχώρηση από Τρίπολη στις 7. Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, τα δρομολόγια που θα πάνε από Τρίπολη για Αθήνα είναι 9.30, 2 παρατέταρτο, 4.30, 5.30, 7 και 9.30. Από την Αθήνα για την Τρίπολη θα υπάρξουν δρομολόγια 7.30 το πρωί που θα έχει Μεγαλόπολη και γορτινή ανταπόκριση, 12.30 και θα τερματίσει στη Μεγαλόπολη, 5 το απόγευμα θα πάει η Μεγαλόπολη και στις 8 και 4 τερματίζει στην Τρίπολη. Από τη Μεγαλόπολη για την Αθήνα θα εκτελεστούν τα δρομολόγια 1 παρατέταρτο, 4.30 το απόγευμα και 8.30 το βράδυ. Για τον πύργο θα έχουμε από την Τρίπολη στις 10 η ώρα το πρωί και από τον πύργο επιστροφή στις 5 και 4 το απόγευμα. Για Βιτίνα και Μαζέικα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι. Για το Άστρος και το Λεωνίδιο στις 1 και 4. Επίσης θα υπάρξει και το απογευματινό δρομολόγιο από Τρίπολη για Άστρος στις 5 η ώρα και επιστροφή από το Άστρος για την Τρίπολη στις 6 και 4. Και θα εκτελεστεί και το δρομολόγιο κανονικά Λεωνίδιο Άστρος Αθήνα, όλη η διαδρομή όπως ήταν, στις 4.30 το απόγευμα. Τώρα όσον αφορά για κάποιες εκδρομές του Ιανουαρίου, έχει προγραμματίσει κάτι το Γραφείο Γενικού Τουρισμού. Γενικού Τουρισμού, ναι. Έχει προγραμματίσει δύο τέτοιες εκδρομές. Είναι μία μονοήμερη για την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Ακράτας, Λίμνη Τσιβλού και Ζαρούχλα, την Κυριακή στις 20 Ιανουαρίου του 2018. Και επίσης υπάρχει άλλο ένα για τον Νίκο Οικονομόπουλο, άλλη μια εκδρομή που είναι στις 25 Ιανουαρίου του 2019 στο κέντρο Αθηνών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το καινούριο χρόνο, ο καινούριος χρόνος, και να σας μεταφέρω και την ευχή που έχει ο κύριος Πρόεδρος, ότι η επευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους, όλοι εμείς στην ΚΤΕΛ Νομού Αρκαδίας ΑΕ, σας ευχόμαστε κάθε ευτυχία, υγεία και δημιουργικότητα. Οι γιορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους ας γίνουν μια νέα αφετηρία που θα εγγυάται την προσωπική και οικογενειακή ευημερία και ευτυχία όλων μας. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχές για το νέο έτος, για το Διοικητικό Συμβούλιο Νίκος Κουτσόγιοργας, Πρόεδρος.